Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο Λάκη και εγώ θα σας κάνουμε σήμερα ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog που θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ένα μπερδεμένο ερώτημα που ήρθε από μια φίλη, ξέρει ποια είναι, η οποία προφανώς είναι μπερδεμένη. Και γιατί να μην είναι μπερδεμένη με τόσα πολλά που συμβαίνουν και μέσα της και έξω της. Λοιπόν, επειδή θα ήταν οδηγητικό, προσπάθησα να απομνημονεύσω το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν. Θέκλα μου, μπορείς να μας κάνεις ένα βίντεο για να μας εξηγήσεις γιατί επιλέγουμε να δημιουργούμε σχέσεις με μη συναισθηματικούς ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως είναι ο φόβος μας του να συνδεθούμε ουσιαστικά? Αυτό είναι το πρόβλημα και το τίμημα που έχουμε να πληρώσουμε για την κακοποίηση που δεχθήκαμε από τους γονείς μας? Είναι το λεγόμενο αυτό σαμποτάζ? Πότε θα τελειώσουν οι συνέπειες αυτής της κακοποίησης? Δώσε μας τα φώτα σου. Εντάξει, μπερδεμένο το ερώτημα, θα προσπαθήσω να απαντήσω ξεμπερδευτικά. Καταρχάς, τι σημαίνει άνθρωποι μη συναισθηματικά διαθέσιμοι? Είναι ένας όρος τον οποίο τον χρησιμοποιούμε στην κακοποίηση. Χρησιμοποιείται πολλές φορές και από ειδικούς και νομίζω ότι σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να συνδεθούν ουσιαστικά με ένα θετικό τρόπο. Γιατί οι μη συναισθηματικά διαθέσιμοι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε μια ερωτική σχέση επιδιώκοντας να πάρουν μόνο σεξ, να πάρουν μόνο επιβεβαίωση, να πάρουν ναρκισιστική παροχή, narcissistic supply, δηλαδή να τους πούν τι όμορφος που είσαι, τι όμορφη που είσαι, τι ωραίος που είσαι, τι ωραία που είσαι, να τους λατρέψουν κλπ. Έχουν κάποιο συναισθηματικό δέσιμο με τους ανθρώπους με τους οποίους χρησιμοποιούν, αλλά δεν είναι ένα θετικό συναισθηματικό δέσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο δεν έχει συναισθήματα. Όλοι έχουμε συναισθήματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς συναισθήματα. Το ζήτημα είναι πώς διαχειρίζεται ο καθένας τα συναισθήματά του. Αν τα συναισθήματα του τα αναγνωρίζει για παράδειγμα ότι νιώθει λύπη, ότι νιώθει χαρά, ότι νιώθει θυμό, ότι νιώθει φόβο ή οποιοδήποτε άλλο πιο περίπλοκο συναίσθημα, γιατί αυτά τα συναισθήματα που έχω αναφέρει τώρα είναι από τα πρωτογενή συναισθήματα. Αν κάποιος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι βιώνει κάποια συναισθήματα, και αν ο άνθρωπος αυτός είναι διατεθειμένος να διαχειριστεί ο ίδιος τα συναισθήματά του. Να τα χρησιμοποιήσει, να τα διαχειριστεί ως δικά του. Tone your feelings, που θα λέγαμε στα αγγλικά. Να πάρει την κυριότητα των δικών του συναισθημάτων. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ακαλλιέργητοι, εγωκεντρικοί και νάρκισσοι. Είναι πλειονότητα των ανθρώπων που έχουμε γύρω μας. Ξέρω πόσο της εκατό είναι, αλλά είναι πάρα πολύ. Σωσή μισή, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι που είναι νάρκισσοι, που είναι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, αρνούνται τα συναισθήματά τους, δεν παραδέχονται ότι νιώθουν ερωτευμένοι, δεν παραδέχονται ότι νιώθουν θυμωμένοι, δεν παραδέχονται ότι νιώθουν χαρούμενοι, δεν παραδέχονται ότι νιώθουν λυπημένοι, δεν παραδέχονται ότι έχουν κάποιο φόβο, δεν παραδέχονται ότι έχουν κάποια αδυναμία, ή αν παραδεχθούν κάποια αδυναμία θα το κάνουν προκειμένου να σιγουρέψουν καλύτερα το ότι έχουν ρίξει στα δίχτυα τους το θύμα τους. Και είναι άνθρωποι που λένε εγώ με μια χαρά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζομαι ψυχολόγο, δεν χρειάζομαι ψυχοεκπαίδευση, δεν χρειάζομαι κάποιον άλλο να μου λύσει τα προβλήματά μου ή να με βοηθήσει να λύσω τα προβλήματά μου. Εγώ ξέρω τι μου γίνεται, εγώ είμαι δυνατός, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς και από μέσα το χάος. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε πει και άλλες φορές στο κανάλι, να το επαναλάβουμε, ότι κάποιος εξελίσσεται στο να έχει ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ή ένα υγιές αγαπητικό στυλ προσωπικότητας με δύο τρόπους. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια ψυχοσυναισθηματικά υγιή, με γονείς που έχουν υγιείς προσωπικότητες και οι οποίοι σέβονται τα παιδιά τους και τα μεγαλώνουν με ευθύνη, πολύ πιθανόν να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο με μια υγιή αγαπητική προσωπικότητα.
Αν όμως τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα δυσχερές περιβάλλον, που αυτή είναι συνήθως, δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση του κανόνος το να μεγαλώνουν τα παιδιά κακοποιητικά, τότε το τραύμα, το συνεχές τραύμα, το πολλαπλό τραύμα της ψυχικής, συναισθηματικής, σωματικής κακοποίησης είναι η αφετηρία για να επιλέξει ένα παιδί πώς θα ζήσει τη ζωή του. Αν θα ζήσει τη ζωή του μέσα από αντίδραση με κακία στην κακία, προκαλώντας πόνο επειδή έχει λάβει πόνο, ή αν θα ζήσει τη ζωή του με απόκριση πνευματική. Δηλαδή, έχω βιώσει πόνο, δεν θα δώσω πόνο. Έχω βιώσει τραύμα, δεν θα τραυματίσω. Θα προσπαθώ να μην προκαλώ άσχημα πράγματα στους άλλους και μάλιστα στην παθολογική του μορφή, που αυτή είναι η συνεξάρτηση, ξεχνάω εντελώς τον εαυτό μου και λειτουργώ μόνο με βάση τα θέλω, τις επιθυμίες και τα συμφέροντα των άλλων και ξεχνάω εντελώς τον εαυτό. Λοιπόν, και η νάρκηση και οι συνοψαρτώμενοι έχουν ως κοινή αφετηρία το τραύμα στην παιδική ηλικία. Άρα, και η νάρκηση και οι συνεξαρτώμενοι πολύ πιθανόν να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τι γίνεται όμως? Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη συναισθηματική απορρίθμιση που προκαλείται κάθε φορά που έχουν ένα ερέθισμα που τους ξυπνάει αυτό το σύνθετο μετατραυματικό στρες, είναι αυτοί που καθορίζουν την ποιότητα τους ως άνθρωποι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεξαρτώμενος και υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όταν θα κάνει μία γνωριμία στην οποία γνωριμία θα πατηθούν τα κουμπιά του, θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει πατιούνται τα κουμπιά μου, δηλαδή θα γνωρίσει έναν άνθρωπο που θα του φέρεται με τον ίδιο τρόπο που του φερόταν η μάνα του υποτιμητικά, ή έναν άνθρωπο ο οποίος τον παραμελεί με τον ίδιο τρόπο τον παραμελούσε ο πατέρας του, ο μηχανισμός άμυνας που πυροδοτείται δεν είναι να χτυπάει πίσω, αλλά να συμμαζεύεται, να σμικρύνει η ύπαρξη του, να σμικρύνει το έδαφος που παίρνει μέσα στη σχέση, και να προσπαθήσει να ικανοποιήσει αυτόν το θυμωμένο που έχει απέναντί του ή αυτήν τη θυμωμένη που έχει απέναντί του. Ενώ αν ένας άνθρωπος είναι νάρκισσος, έχει τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, όταν πυροδοτηθεί το CPTSD, όταν υπάρξει συναισθηματική απορρίθμιση λόγω πυροδότησης του σύνθετου μετατραυματικού στρες, τι θα κάνει? Κάνει το ακριβώς αντίθετο. Όλη αυτή τη συναισθηματική αναστάτωση που νιώθει, όλο αυτό το χάος που νιώθει μέσα του, το κάνει εμετό πάνω στον άλλο άνθρωπο. Άρα δεν είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμη η νάρκηση και οι κακοποιητές της σχέσης. Είναι συναισθηματικά διαθέσιμη, αλλά δεν είναι διαθέσιμη να διαχειριστούν υγιώς και να διαχειριστούν δημιουργικά τα συναισθήματά τους, απλώς τα ξερνάνε πάνω στους άλλους και τιμωρούν τους λάθους ανθρώπους που δεν τους φταίνε για αυτά που έχουν πάθει στο παρελθόν. Άρα, ο όρος συναισθηματικά μη διαθέσιμος σε μένα μου φαίνεται κάπως περίεργος, με την έννοια του ότι για να δημιουργηθεί κάτι, δηλαδή για να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, να ανταλλάζουν μηνύματα, να κάνουν σεξ, να βρεθούν, να ξαναβρεθούν, να τηλεφωνηθούν, να ξανανταλλάξουν μηνύματα, να κάνουν σεξ κλπ. Υπάρχει ανταλλαγή συναισθημάτων. Το τι ποιότητα έχουν αυτά τα συναισθήματα και πώς τα διαχειρίζεται ο καθένας, αυτό είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των συναισθημάτων, έχει να κάνει με την όρεξη και την ηθική και την ηθική ψυχοσυναισθηματική οριμότητα που έχει κάποιος για να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει τα προβλήματα που ενδεικνύουν τα συναισθήματά του, που δείχνουν τα συναισθήματά του, τα προβλήματα που προκαλούν τα συναισθήματά του, και να πάρει την ευθύνη για αυτά. Οι νάρκισσοι δεν παίρνουν την ευθύνη, οι συνεξαρτώμενοι παίρνουν υπερβολικά την ευθύνη και για πράγματα που δεν φταίνε, οι υγιείς προσωπικότητες, άμα γνωρίσουν κάποιον ο οποίος είναι όλος ένας συναισθηματικός εμετός και είναι όλος ένα εγώ και είναι όλος ένα προβεβλημένο εγώ, ξενερώνουν. Οι συνεξαρτώμενοι όμως φτιάχνονται. Και υπάρχει αυτό το οποίο λέμε και έχουμε πει πολύ συχνά στα βίντεο αυτά, η έντονη ψυχοπαθολογική έλξη.
Δηλαδή νιώθουν ακαριέα μια έντονη έλξη για εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει κάτι, έχει πει κάτι το οποίο προδιαθέτει ότι μπορεί να είναι κακοποιητικός. Κακοποιητικός! Έχω γνωρίσει κάποιον κακοποιητικό! Μου μιλάει στο chat κάποιος κακοποιητικά, καβλώνω. Αυτό είναι η έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Θέλω, υποσυνείδητα βέβαια, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, μιλάω τώρα για τους συνεξαρτώμενους, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως είναι συνεξαρτώμενοι, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η δική τους παθολογία έλκει προς το μέρος τους όλα αυτά τα προβληματικά ναρκισίδια, δεν το συνειδητοποιούν. Θεωρούν ότι είναι άτυχοι. Είμαι άτυχος, δεν έχω κλείσει ακόμη τον κύκλο μου, όλες οι άλλες ήταν τυχερές και βρήκαν άντρα, όλοι οι άλλοι ήταν τυχεροί και βρήκαν γυναίκα, εγώ είμαι άτυχος και λόγω ατυχίας δεν έχω άνθρωπο. Ναι, άτυχος. Δεν συνειδητοποιούν ότι είμαι συνεξαρτώμενος, ότι δεν ξέρω να συνδεθώ υγιώς, ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ξέρω να συνδεθώ είναι να πάω να προσκοληθώ πάνω σε κάποιον που θα με κακοποιεί ψυχικά και συναισθηματικά, ίσως και σωματικά. Δεν συνειδητοποιούν ότι τους ελκύει η ανομαλία. Και όταν λέω ανομαλία εννοώ ή δεν είναι ομαλό σε μια ερωτική σχέση ή σε οποιαδήποτε σχέση να βγάζει ο ένας τα αποθυμένα του πάνω στον άλλον. Το ομαλό, το φυσικό, το όμορφο είναι σε μια σχέση να δίνεις και να παίρνεις. Να υπάρχει η ανταποδοτικότητα. Αυτό, έτσι χρησιμοποίησα τη λέξη ανομαλία, όχι με άλλο τρόπο. Αν και υπάρχουν μελέτες οι οποίες συνδέουν στατιστικά την υπερβολική χρήση της πορνογραφίας με κακοποιητική συμπεριφορά μέσα σε μια σχέση. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι αν κάποιος είναι συνεξαρτώμενος, ελκύεται από κάποιον ο οποίος δυνητικά θα τον κακοποιήσει. Με ποιο τρόπο ελκύεται ή πώς αλλιώς λέγεται η ψυχοπαθολογική έλξη. Πάμε να δούμε με έναν άλλο όρο, στον οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά, το τραυματικό δέσιμο, το trauma bonding. Λοιπόν, μιλούσα με μια κοπέλα προχθές, η οποία μου λέει τα εξής. Μου λέει, είχαμε μπει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, μιλούσα με έναν τύπο, ο οποίος από τον τρόπο που έγραφε εκεί στην ιστοσελίδα, από τον τρόπο γραφής του κλπ, μου φαινόταν αδιάφορος. Μου φαινόταν ότι ρε παιδί μου δεν είναι και το πιο... είναι και ο πιο ενδιαφέρον άνθρωπος, αλλά είπα να βρεθούμε. Μιλούσαμε, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες, μιλήσαμε και μια-δυο φορές βιντεοκλήση. Δεν είδα κάτι το ανησυχητικό του στυλ να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να είναι δολοφόνος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και πήγαμε για καφέ. Στον καφέ μου λέει, πάλι ένιωθα διάφορα. Ένιωθα ότι δεν με ελκύει ιδιαίτερα αυτός ο άνθρωπος, δεν ήταν το στυλ μου, δεν ήταν ο τύπος μου. Ήταν και κατά πολύ μεγαλύτερος από μένα, της είχε πει λάθος ηλικία, ψέματα. Της είχε πει πως ήταν στην ίδια ηλικία, ενώ ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερος. Και μου λέει, φεύγοντας από εκεί, έκανα τη σκέψη ότι εντάξει, βγήκαμε ένα ραντεβού, ποιος του ξαναμιλάει. Σε κάποια φάση, αργότερα εκείνη τη μέρα, καθώς ήταν στο σπίτι, παίρνει ένα μήνυμα από αυτόν τον τύπο, ο οποίος της λέει, θέλω να σου εκμυστρευτώ κάτι ακόμη, να σου εξομολογηθώ κάτι ακόμη. Δεν είναι μόνο για την ηλικία μου που σου έχω πει ψέματα και πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ που το δέχθηκες τόσο μεγαλόκαρδα το γεγονός ότι σου είπα ψέματα και αν ήταν άλλη στη θέση σου θα μου βάζε τις φωνές εκείνη την ώρα. Είναι και κάτι άλλο που δεν σου έχω πει. Δεν είμαι σύγκολο που σου έχω πει, είμαι παντρεμένος. Αλλά ο γάμος μου είναι νεκρός, η γυναίκα μου είναι ψυχρή, όλα αυτά τα γνωστά παραμυθάκια. Και μου λέει η κοπέλα, από εκεί που ο τύπος αυτός μου ήταν παντελώς αδιάφορος, με το που μου τα έγραψε αυτά στο μήνυμα, ένιωσα μια έντονη έλξη προς αυτό. Μια έντονη έλξη προς έναν άνθρωπο μεγαλύτερό της, που είχε πει ψέματα για την ηλικία του. Δεν είναι η διαφορά ηλικίας, αν είναι κάτι το οποίο το επιλέγει συνειδητά κάποιος, δεν είναι πρόβλημα. Είπαμε 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω, λένε οι μελέτες ότι είναι ok. Εντάξει, εγώ θα έλεγα καλύτεροι άνθρωποι να είναι κοντά στην ηλικία, όπως και να έχει όμως. Και μου λέει, τι ήταν αυτό που μου συνέβηκε. Και της λέω, αυτό που σου συνέβηκε ήταν το trauma bonding, τραυματικό δέσιμο.
Δηλαδή, με το που σου είπε ψέματα δύο φορές, με το που σου φέρθηκε άσχημα, με το που πήγε να κάνει τριγωνισμό, να σου πει ότι αν ήταν άλλη στη θέση σου, θα μου έβαζε τις φωνές, ενώ εσύ είσαι καλή κοπέλα και το δέχεσαι ότι σου έχω πει ψέματα, αμέσως της λέω, ενεργοποιήθηκε το συνεξαρτώμενο πρόσωπο μέσα σου και άρχισες να βρίσκεις ελκυστικό αυτό τον τύπο, τον οποίον όταν δεν ήξερες πως είναι μεγαλύτερος, όταν δεν ήξερες πως είναι παντρεμένος, που είναι δύο στοιχεία αρνητικά δεδομένου. Δεν χρειάζεται να τον εξηγήσουμε πώς είναι αρνητικό το να είναι κάποιος παντρεμένος και να μπαίνει σε μια πλατφόρμα γνωριμιών και να προσποιείται τον ελεύθερο και να λέει και ψέματα. Μόλις είδες ότι είναι προβληματικός, σε έλκυσε. Αυτό είναι το trauma bonding. Με το που σε τραυματίζει ο άλλος, γιατί όταν ακούσεις ότι σου έχει πει ψέματα, σε τραυματίζει. Ψυχικά. Ναι. Το να λες ψέματα στον άλλο είναι τραύμα. Τον τραυματίζεις. Το να τον κοροϊδεύεις. Με το που έμαθες ότι σε κοροϊδεύει και κοροϊδεύει και άλλα πρόσωπα την οικογένειά του, σου φάνηκε αμέσως ελκυστικός. Γιατί είσαι ακόμη συνεξαρτώμενη και παρόλο που βρίσκεσαι σε θεραπεία και παρόλο που βρίσκεσαι σε αποθεραπεία της συνεξάρτησης, δυστυχώς ακόμη το υποσυνείδητό σου αξιολογεί ως ελκυστικό έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα σε πόνεσε και σίγουρα θα σε πονέσει και σίγουρα θα πονέσει και άλλους ανθρώπους. Πέραν του ηθικού στοιχείου του να βρίσκουμε ελκυστικό έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος, που δεν είναι θέμα ηθικής συζήτησης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπαμε εδώ είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, δεν είμαστε ένα θεολογικό κανάλι. Σε ένα θεολογικό κανάλι θα υπάρξουν άλλες λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το θέμα. Εμείς τώρα μιλάμε καθαρά από την πλευρά της ψυχολογίας των σχέσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη παντρεμένος και δεν δίνει την ενέργειά του για να βελτιώσει τη σχέση του και να εξηγιάνει τη σχέση του, αν όντως η σχέση του έχει πρόβλημα. Δεν δίνει την ενέργεια του για να εξηγιάνει τον εαυτό του, να ψυχοθεραπευτεί και να βρει ποια είναι τα ζητήματα του και τα κομπλεξιλίκια του. Αφήνει τη σχέση του στην άκρη, παραμελεί το γάμο του, φτιάχνει προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και ψάχνει να βρει καινούρια θύματα, θα έλεγα, sorry. Γιατί μόνο θυματοποιείς κάποιους ανθρώπους όταν τους χρησιμοποιείς για να νιώσεις εσύ καλύτερα χωρίς να νοιάζεσαι για τη δική τους ευεξία, για το δικό τους well-being. Αυτός ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα κακοποιητικός. Γιατί με ρώτησατε πολλές φορές, μα γιατί λες ότι όσοι απατούν τις γυναίκες τους είναι νάρκισσοι, όσοι απατάνε τον άντρα τους είναι νάρκισσοι. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όποιος απατάει τη γυναίκα του έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και όποιος απατάει τον άντρα της έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Σίγουρα όμως δεν είναι μια υπεύθυνη στάση ζωής αυτή. Για να φτάσεις στο σημείο να απατάς ή σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ εγωκεντρικός και υπερφύαλος, ο οποίος δεν θες καθόλου να αντιμετωπίσεις τις ευθύνες των πράξεων σου και λες αφού έχω φτάσει τη γυναίκα μου σε ένα σημείο να με αιδιάσει, ή έχω φτάσει τον άντρα μου σε ένα σημείο να είναι διάφορος για μένα, ή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ζευγάρι που δεν έχουμε τόσα προβλήματα που δεν τα έχουμε επιλύσει και είμαστε σαν ξένοι, αντί να καθίσω να προσπαθήσω είτε να επιλύσω το πρόβλημα ή να λύσω το γάμο και να λάβει ο καθένας τις ευθύνες του και να μπορεί και ο καθένας ελεύθερα να βιώσει τη ζωή του μετά, τα αφήνω όσα έχουν. Απολαμβάνω τα καλά ενός γάμου και πάω και παίρνω και τα καλά του να τριγύσω τη διασκέδαση, τον ενθουσιασμό από ένα καινούριο ερωτικό σύντροφο. Τώρα, ακόμη και αν είναι η περίπτωση που ένας άνδρας ή μια γυναίκα είναι κακοποιημένη μέσα στο γάμο τους, είναι κακοποιημένη μέσα στη σχέση τους και είναι παντρεμένη με έναν άρχισο, παραμελητικό κλπ. Και λειτουργούν ως συνεξαρτώμενοι, μπορεί και αυτοί να φτιάξουν μια εξωσυζυγική σχέση. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που τη βιώνουν όμως αυτή την εξωσυζυγική σχέση συνεξαρτώμενη. Τη βιώνουν με τρομερές ενοχές προς το τέρι τους και προσπαθούν με πολλούς τρόπους να ικανοποιήσουν και τους δύο ανθρώπους και βάζουν τη ζωή τους σε μια ακόμη χειρότερη, δυσκολότερη συνθήκη. Άρα από όπου και να το πιάσεις δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Λοιπόν, τραυματικό δέσιμο συμβαίνει όταν ο άλλος μας τραυματίσει ψυχικά και νιώσουμε ψυχοπαθολογική έλξη γι' αυτό. Κάτσετε πίσω και αναλογιστείτε λίγο, σκεφτείτε τις φορές που ήσασταν σε κακοποιητικές σχέσεις, ότι την πρώτη φορά που συναντήσατε κάποιον μπορεί να μην σας γέμισε καν το μάτι. Μπορεί να είπατε ελπίζω να μην μου ξαναστείλει μήνυμα και μετά να καταλήξατε να παντρευτείτε εκείνον τον άνθρωπο, να κακοποιηθείτε συνειδητά από εκείνον τον άνθρωπο, να.
ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, αλλά εγώ θυμάμαι μια μέρα, ήταν πολλά χρόνια πριν, είχα συναντηθεί με έναν άνθρωπο και είπα, τέλος πάντων, και στους δυο μου γάμους, στην πρώτη συνάντηση που είχα με τον άνθρωπο που στο τέλος κατέληξα να παντρευτώ, είπα όχι. Είπα όχι στους ίδιους, είπα από μέσα μου όχι, 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 δεν κάνει, όχι. Και κατέληξα να παντρευτώ με όλα τα παρεπόμενα. Και εγώ το έχω κάνει. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ είμαι ένα καλό θυματάκι και δεν έχω κάνει λάθη και δεν έχω τραυματίσει ανθρώπους και δεν έχω προκαλέσει και εγώ τραύμα από όλους τους άλλους. Ο καθένας αναλαμβάνει το δικό του κομμάτι της ευθύνης. Αναλαμβάνοντας λοιπόν το δικό μου κομμάτι της ευθύνης, μιλώντας τώρα στους δύο γάμους μου, θα μπορούσα να είχα το θάρρος, όταν είπα όχι, να κρατήσω το όχι. Αλλά εκείνο το οποίο το έκανε δύσκολο για μένα να κρατήσω το όχι, ήταν η έντονη έλξη που ένιωσα μετά από το τραυματικό δέσιμο. Μετά από το όταν ένιωσα πόνο, τότε ένιωσα έλξη. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο και έχει άμεση σχέση με την κακοποίηση στην παιδική ηλικία και έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι έτρωγα για από τα 3 μου μέχρι τα 14 μου 11 χρόνια συστηματικά ξύλο από έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και τον οποίο ακόμη αγαπώ πολύ. Αγαπώ πολύ, αλλά είμαι σε απόσταση. Άρα μάθαινα πρακτικά ότι αγάπη σημαίνει πόνος. Ότι αυτός που σε αγαπάει, σε πονάει. Και ότι εσύ τον αγαπάς ακόμη περισσότερο κάθε φορά που σε πονάει. Έτσι, το έμαθα στην πράξη και ήμουν και πολύ καλή μαθήτρια. Μη χάσω. Λοιπόν. Δεν κατηγορώ κάποιον αυτή τη στιγμή, απλώς προσπαθώ να εξηγήσω πώς η κακοποίηση που έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία, για την οποία ρωτάει φίλη συνειδητά, συγκεκριμένα, λέει πότε θα ξεφύγουμε επιτέλους από την κακοποίηση και δεν θα επηρεάζονται οι επιλογές που θα κάνουμε στην ερωτική μας ζωή. Η κακοποίηση που έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία, αναπόφευκτα, μας φέρνει στο σημείο να γινόμαστε τα καλά, υπέροχα θυματάκια, θυματίδια. Ναι, τι ωραία, τι καλά. Μας αγριοκοιτάει ο άλλος, καβλώνουμε, sorry. Μας μιλάει άσχημα, πάλι. Μας χτυπάει, εκεί να δεις. Πόσο έντονα νιώθουμε την έλξη. Δυστυχώς, έτσι πάει. Δεν θα ξεχάσω έναν πατέρα, ήμουν έγκυος την Κυριακή, ο οποίος είχε έρθει, ερχόταν η κόρη του σε μένα και είχε έρθει και κατηγορούσε την κόρη του ότι ήταν μπιπ. Και ότι η κόρη του ήταν σε μια κακοποιητική σχέση και δεν έφευγε. Και μου λέει, για να καταλάβεις εγώ τι καλός πατέρας είμαι, μου λέει, όταν ήταν 19 ετών και έμαθα ότι έκανε για πρώτη φορά σεξ και το έμαθα, ξέρω που το έχει μάθει, ότι είχε πάει με το φίλο της, ξέρω που είχε κάνει σεξ, καθώς κοιμόταν στο κρεβάτι της σάπισα στο ξύλο, μου λέει, για να μάθει ότι μια καλή κοπέλα δεν κάνει σεξ χωρίς να είναι παντρεμένη, μου είχε πει τότε, το 99. Δηλαδή, σχεδόν 23 χρόνια πριν. 23 χρόνια πριν τη λέω, ναι, 23 χρόνια πριν. Και μετά στο καπάκι γυρίζει και μου την κατηγορεί ότι είναι παλαβή και μένει με αυτό που τη χτυπάει και ήταν και μια κατάσταση έτσι πολύ δύσκολη, η κοπέλα αυτή έκανε χρήση τότε ουσιών και είναι με αυτόν τον μπρεζάκια και κάνουν χρήση και τι παλαβή που είναι και εγώ ήμουν τόσο καλός πατέρας που όταν έμαθα 10 χρόνια πριν, όταν είχε την πρώτη της ολοκληρωμένη ερωτική επαφή ότι είχε κάνει σεξ, εγώ την έδερα καθώς κοιμόταν. Και γυρίζω με όλη μου τη σοβαρότητα και του λέω, αντιλαμβάνεσαι πως εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Δεν ξαναήρθε ο κύριος αυτός. Δουλέψαμε με την κοπέλα όμως, με καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε ένα άσχημο παρόν και άσχημο μέλλον επειδή δεχθήκαμε κακοποίηση στην παιδική μας ηλικία. Δεν είμαστε καταδικασμένοι. Για να μπορέσουμε όμως να βιώσουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις, για να μπορέσουμε να ελκυόμαστε από υγιείς προσωπικότητες
και να αφήσουμε πίσω όλη αυτή τη βαριά κληρονομιά που μας δίνει η κακοποίηση που έχουμε δεχθεί στην παιδική μας ηλικία, πρέπει να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Πρέπει να εστιαστούμε στη ψυχοεκπαίδευση, στη ψυχοθεραπεία και επίσης πρέπει να κόψουμε σχέσεις με τους ανθρώπους που μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν. Έστω και αν οι γονείς μας έχουν παραδεχθεί το λάθος τους και έχουν ζητήσει συγγνώμη με τα λόγια, έστω και αν έχουν κάνει διορθωτικές κινήσεις του στυλ, έλεγε άλλη προχθές μου αγόρασα σπίτι, από τη στιγμή που το θύμα της βίας έρχεται σε επαφή με τους κακοποιητές ξανά και ξανά και ξανά, ξυπνάει συνεχώς το τραύμα, ζωντανεύει το τραύμα, συμβαίνει συναισθηματική απορρίθμιση και αυτή η συναισθηματική απορρίθμιση δημιουργεί απανωτά αυτοσαμποτάζ. Γιατί είναι αυτοσαμποτάζ να μας ελκύει κάποιος ο οποίος υποσυνείδητα γνωρίζουμε ότι θα μας κακοποιήσει. Γιατί είναι αυτοσαμποτάζ να μας ελκύει κάποιος ο οποίος μας έχει ήδη πονέσει. Και μόλις μας πονέσει να μας φαίνεται ελκυστικός, trauma bonding, τραυματικό δέσιμο. Γιατί είναι αυτοσαμποτάζ να κυκλοφορούμε με τα τραύματα μας ενοιχτά, να αιμορραγούν και να προσπαθούμε να συνδεθούμε υγιώς. Όχι αγάπη μου, δεν θα συνδεθείς υγιώς. Όχι γιατί οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά μη αδιαθέσιμοι. Όποιος μπαίνει στη διαδικασία να φλερτάρει και να λέει σε μια κοπέλα, αλλά να βγούμε, να τη στέλνει μηνύματα να κάνει, είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Τι είδους συναισθήματα να μοιραστεί όμως? Τι είδους σχέση να φτιάξει? Τι είδους δέσιμο? Υγιές ή ψυχοπαθολογικό? Νομίζω δεν υπάρχουν μη συναισθηματικά διαθέσιμοι άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία του φλερτ. Υπάρχουν άνθρωποι που τα συναισθήματα που έχουν διαθέσιμα και μπορούν να δώσουν σε μια επικείμενη σύνδεση δεν είναι για το καλό μας. Έχουν να δώσουν θυμό, έχουν να δώσουν πόνο, έχουν να δώσουν ψυχρότητα, και αυτό είναι ένα συναισθήμα, η ψυχρότητα. Έχουν να δώσουν αρνητικά συναισθήματα, όχι θετικά συναισθήματα, και σίγουρα δεν είναι διατεθειμένοι να συνδεθούν υγιώς. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να βρούμε ανθρώπους συναισθηματικά διαθέσιμους. Είναι να διορθώσουμε το δικό μας πρόβλημα, να μην μας ελκύουν πλέον οι δυνητικά κακοποιητικοί άνθρωποι. Όταν μας πονάει ο άλλος, αυτό να είναι κάτι που μας αποθεί και όχι κάτι που μας ελκύει. Και γενικότερα να είμαστε εστιασμένοι στο να έχουμε υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Παρακολουθούσα χθες το βράδυ μία συνέντευξη του Γκάμπορ Ματέ, ο οποίος είναι ένας καναδέζος ψυχίατρος, ο οποίος έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο για το τραύμα και έχει γράψει και άλλα βιβλία και γενικότερα μιλάει για τη σύνδεση του ψυχικού τραύματος με τη σωματική υγεία, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι τη συνδεσιμότητα, να συνδεθούμε ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο ή με άλλους ανθρώπους, και το άλλο πράγμα είναι τη μοναδικότητα, να μην χάσουμε το ποιοι είμαστε. Και οι συνεξαρτώμενοι μπαίνουμε μέσα σε σχέσεις που υπάρχει συνδεσιμότητα, αλλά δεν είναι υγιή συνδεσιμότητα, είναι κακοποιητική και καταπιεστική συνδεσιμότητα και χάνουμε το ποιοι ακριβώς είμαστε, άρα δεν είμαστε και υγιείς. Ελπίζω να έχει απαντηθεί το ερώτημα σου, φιλενάδα, το μπερδεμένο. Νομίζω μπερδεμένο ερώτημα, μπερδεμένη απάντηση. Φιλιά!